Ένα 24ωρο μετά το σπαρακτικό αποχαιρετισμό της 29χρονης Σέμα στη γενέτειρά της στα Χανιά, μια νέα μαρτυρία έρχεται να ρίξει και άλλο φως στο φρικτό τροχαίο και τις κινήσεις του αδίστακτου δράστη. Μία νεαρή φοιτήτρια την οποία προσπέρασε ο 26χρονος πριν κόψει το νήμα της ζωής της νεαρής Χανιώτισσας, περιέγραψε στην αστυνομία τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που έκοψαν την ανάσα όσων έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της απίστευτης τραγωδίας. Η κοπέλα οδηγούσε πατίνι στην οδό Γούναρη όταν το αυτοκίνητο του δράστη την προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα. Ακουγόταν ότι τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και γι' αυτό όταν έφτασα στην Εγνατία πάτησα κατευθείαν φρένο γιατί φοβήθηκα. Το αυτοκίνητο φαινόταν κινούμενη απειλή. Πατώντας φρένο, κοίταξα αριστερά μου και είδα το αυτοκίνητο να έχει τεινάξει στον αέρα την κοπέλα και να έχει χάσει τον έλεγχο. Ήταν το ίδιο αυτοκίνητο που με έκανε να σταματήσω, γιατί φοβήθηκα από το θόρυβο της ταχύτητας που έτρεχε. Ο οδηγός φαινόταν πως δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και είχε χάσει και τον έλεγχο του αυτοκίνητου εντελώς. Σκεφτείτε, το αυτοκίνητο είχε πέσει πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων. Περιγράφοντας την αντίδραση του 26χρονου μετά την αρχική παράσυρση, η αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι κάνοντας όπισθεν πέρασε πάνω από το σώμα της άτυχης φοιτήτριας που ήταν πεσμένο στη μέση του δρόμου, ενώ παρά το γεγονός ότι διανομής φαγητού τον κυνήγησαν με τα μηχανάκια τους, διέφυγε και πάλι με ηλικιώδη ταχύτητα. Οι συντετριμμένοι γονείς αποχαιρέτησαν χθες με σπαραγμό την Έμα. Μαζί τους σύσσωμη κοινωνία των Χανίων και οι τοπικές αρχές που αναφέρθηκαν στο συγκλονιστικό παράδειγμα δύναμης και προσφοράς που έδωσαν μέσα από τη δωρεά των οργάνων της. Για αυτή τη μητέρα που πήρε την καρδιά του παιδιού μου, θέλω να ξέρει ότι είναι διπλά τυχερή. Όχι μόνο γιατί βρέθηκε μια συμβατή καρδιά, αλλά γιατί δεν πήρε την οποιαδήποτε καρδιά. Πήρε μια καρδιά ατόφιο χρυσάφι. Μια καρδιά που χτυπούσε μόνο για να κάνει το καλό. Μια καρδιά που ήξερε μόνο να αγαπά. Αποτελεί μια παρακαταθήκη για όλους εμάς για να συνεχιστούν οι δωρεές οργάνων, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος.